Ανεβάσματα του καιρού, γιατί και σήμερα είχαμε συννεφιές, μεμονωμένες βροχοπτώσεις περιλαμβάνει το μενού και η σκόνη παραμένει πάντοτε στην ατμόσφαιρα. Κλεάνθης Νικολαίδης, κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Νούφριε. Έτσι, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Σήμερα διάβασα ένα πολύ ωραίο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Καλοκαίρι επιτέλους, θα φάμε καρπούζι στον τζάκι. Πολύ ωραίο. Γιατί όχι, να το δοκιμάσουμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν, καρπούζι πάντως τρώμε ήδη, κύριε Νικολαίδη. Είναι η εποχή τους, ασχέτως θερμοκρασιών. Σχέτως θερμοκρασιών, ναι. Ναι. Ξέρετε, είναι πράγματι σε μια αναστάτωση το παγκόσμιο κλίμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να κάνει μια εκτίμηση για το επερχόμενο καλοκαίρι. Γιατί η γνώση των προηγουμένων 150-200 ετών, η έρευνα, η γνώση που υπήρχε αναφορικά με το κλίμα, τη μετεωρολογία, την κίνηση των συνοπτικών συστημάτων, σήμερα με την εξέλιξη του τμήματος, στηρίζεται, εδράζεται πάνω σε ένα άλλο χαλί, πάνω στην απότομη αύξηση της θερμοκρασίας με όλες τις συνέπειες. Τήξη των πάγων, αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται μια έτσι επανατοποθέτηση της συλλογιστικής που αφορά την κλιματική πρόγνωση. Όμως για τις επόμενες ημέρες, από ό,τι φαίνεται, παραμένει η αστάθεια στην περιοχή μας. Όταν λέτε, πρωτού πούμε για τις επόμενες ημέρες, όταν λέτε επανατοποθέτηση, ίσως πρέπει να εξυγχρονιστούν τα συστήματα. Όχι. Ναι, είναι να αυξηθεί η γνώση που υπάρχει στην συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής με αυτά τα φαινόμενα, τις αστάθειες στον καιρό. Μάλιστα. Ακριβώς. Η υπολογιστική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Νούφρι, είναι τεράστια. Τεράστια. Ένα παγκόσμιο προγνωστικό μοντέλο σε 2,5-3 ώρες το πολύ είναι έτοιμο από ένα μεγάλο κέντρο πρόγνωσης καιρού. Mm-hmm. Κάποτε χρειαζόταν 12 ώρες και ήταν πολύ πιο μικρής πυκνότητας, με μεγάλο βήμα μεταξύ των δεσμών κλπ. Ενώ τώρα, σε 2,5-3 ώρες, ένα καλό παγκόσμιο μετεωρολογικό μοντέλο με διαστάσεις 15 επί 15 χιλιόμετρα μπορεί να κλείσει σε 2,5-3 ώρες σε όλο το ύψος της ατμόσφαιρας, ναι, μέχρι την ανώτατη τροπόπαυση. Ναι. Προχωρήσαμε, θέλετε να πείτε, αλλά από την άλλη χρειάζεται αυτή η καλύτερη γνώση για να δούμε πώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, ίσως να μας δώσει και πιο ακριβή πρόγνωση, κύριε Νικολαίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο, τουλάχιστον στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για να δούμε τα χαρακτηριστικά των ημερών, και γιατί δεν έχουμε πρόγνωση για την Δευτέρα του κατακλυσμού. Βεβαίως υπάρχει πρόγνωση. Μάλιστα. Με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Τα παράλια δεν αναμένεται να επηρεαστούν. Αλλά να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές και πιθανότητα ελαφρών βροχών. Ελαφρές βροχές είχαμε και το πρωί σε κάποιες περιοχές της Κύπρου και θα έχουμε και για το υπόλοιπο της ημέρας. Είναι κυρίως του τύπου της λασποβροχής. Προέρχεται από μέσες νεφώσεις, συμπαρασύρει τη σκόνη που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και την αποτυπώνει κάπου. Ναι. Με θερμοκρασίες, όπως είπα, λίγο πιο κάτω από το κανονικό για την εποχή. Απόψε οι θερμοκρασίες οι ελάχιστες κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μερικώς συννεφιασμένος ο καιρός, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Αύριο Παρασκευή, παροντικά μερικώς συννεφιασμένος, μέσες νεφώσεις, με το πεδίο των ανέμων μέχρι ισχυρό, 4-5 μπουφόρ, και τη θερμοκρασία πάνω από το κανονικό. Όσο κάτω είναι σήμερα από το κανονικό, αύριο θα είναι αντίστοιχα πάνω από το κανονικό. Μάλιστα. 33 ναι. βαθμούς στο εσωτερικό. Τα πάνω κάτω. Ναι, και στα παράλια θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. 1-2 βαθμούς πάνω από το κανονικό αύριο, ενώ σήμερα είναι 1 και περίπου βαθμό κάτω από το κανονικό. Ναι. Το Σαββάτο ο καιρός κυρίως έθριος, παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας για επανέλθει στα κανονικά για την εποχή, αλλά θα έχουμε και αυξημένες νεφώσεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Ναι. Δεν καθορίζεται χρονικό διάστημα, θα έλεγα ότι κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Μάλιστα. Τι ωραία, κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό, κύριε Νικόλα. Έτσι για να μην πλήττουμε, όχι τίποτα άλλο. Αυτή είναι η χαρά της επιστήμης της μετεωρολογίας. Ποτέ δεν συζητάμε με τους ίδιους αριθμούς. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι κάτι όπως στην δημοσιογραφία. Να σας πω κάτι. Σκόνη θα έχουμε και τις επόμενες μέρες ή όχι?
Δυστυχώς, ναι, θα επανεμφανιστεί η σκόνη. Σήμερα είναι ανοιχτά καθαρή η ατμόσφαιρα, γύρω στα 20 με 25 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο φόρτος αερούμενα σωματίδια στην περιοχή της Κύπρου, σε όλες τις περιοχές. Ενώ από ό,τι φαίνεται, στην ατμόσφαιρα από αργά σήμερα θα παρατηρείται σκόνη, η οποία θα υποχωρήσει αργά το Σαββάτο. Θα έχει μεταβλητές συγκεντρώσεις, είναι λοιπόν πιθανόν να είναι κατά διαστήματα αυξημένη, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι θα φτάσει τα επίπεδα του περασμένου Σαββατοκυριακού, αλλά μπορεί να δούμε και τιμές της τάξης των 100 μικρογραμμαρίων το κυβικό μέτρο. Ναι. Τουλάχιστον τη Δευτέρα δεν θα έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις υψηλές. Ναι, την Κυριακή, γιατί θα βγουν όλοι έξω. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχει υποχωρήσει το μεγάλο πλούμιο της σκόνης. Θα επανέλθουμε σε κάπως πιο φυσιολογικές τιμές. Μάλιστα. Ενώ θα σημειωθεί και μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά. Και πάμε τώρα, κύριε Σικί, να δούμε τα 4 χρόνια του ΓΕΣΥ. Έχουμε, γιορτάζουμε σήμερα, αλλά να δούμε και υπό ποιες συνθήκες γιορτάζουμε. Από την λειτουργία, τη δημιουργία του ΓΕΣΥ, η Υπουργός της Υγείας, η κυρία Πόπη Κανάρη, μαζί μας τηλεφωνικά. Κυρία Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους